Εργασίες συντήρησης στην κοιλάδα των Τεμπών που κάθε χρόνο γίνονται για την αποφυγή νέων βραχοπτώσεων επιβάλλουν το κλείσιμο της Εθνικής Οδού στην κοιλάδα το διήμερο 3η 12 Νοεμβρίου και 4η 13 Νοεμβρίου. Και τις δύο μέρες ο δρόμος θα κλείσει στις 7 το πρωί και θα ανοίξει στις 8 το βράδυ. Τις νυχτερινές ώρες η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Για το λόγο αυτό σήμερα έγινε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας με τη χαμηλότερη κυκλοφορία στον χρόνο, οπότε και η επίπτωση του κλεισίματος είναι η μικρότερη δυνατή γενικότερα και επίσης μπαίνοντας το Δεκέμβριο ο κίνδυνος του να έχουμε κακές καιρικές συνθήκες αυξάνεται, οπότε γι' αυτό έχει επιλεγεί ο Νοέμβριος. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να το πάμε προς το τέλος του μήνα και όντως να σας πω ότι η πραγματική επιθεώρηση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου από την εταιρεία που κάνει τις επιθεωρήσεις. Αυτό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα είναι η προετοιμασία. Και η προετοιμασία είναι και αυτή που απαιτεί τα κλεισίματα. Την ημέρα η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τους κόμβους Νίκαιας και Πλατικάμπου προς τον παραλιακό δρόμο Αγιώκαμπο και Στόμιο με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Από τον κόμβο Γυρτώνης προς την Ελασσόνα και στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων από τον κόμβο Μουργανίου για τη Δεσκάτη. Από Θεσσαλονίκη, μετά το σιδηροδρομικό σταθμό Ραψάνης, τα οχήματα θα κατευθύνονται προς το Στόμιο και από Κατερίνη προς το χωριό Άγιος Δημήτριος και από εκεί προς την Ελασσόνα. Τροχαία βολή με την αστυνομία θα έχουν 128 αυτοκίνητα, 284 άνδρες. Θα υπάρχουν, το ΕΚΑΒ θα είναι σε ετοιμότητα και στα κέρια σημεία, θα είναι η πυροσβεστική σε κέρια σημεία. Μεγάλη θα είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Από πλευράς μας, στον ανατολικό άξονα θα υπάρχουν σε 10 σημεία που έχουν προεπιλεγεί σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτοκίνητα σταθερά της αστυνομίας και κινούμενα για να καλύψουμε όλο το κομμάτι